Τώρα για τον κύριο Χειμωνά θα ήθελα να πω ότι έκανε την αντίστροφη από την αναμενόμενη πορεία. Δηλαδή επιλέξατε να είστε υποψήφιος με ένα μικρότερο κόμμα, με την έννοια δηλαδή ότι σήμερα το ποτάμι φαίνεται ότι έχει χάσει, έχει απολέσει πολλές δυνάμεις. Και θα έλεγα έχετε ένα διπλό ντεσαβαντάζ, ένα επώνυμο που αρχίζει από Χ. Είναι αβαντάζ, είσαι τελευταίος στο ψηφοδέλτιο. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά μέχρι να φτάσει κάτω έχει περάσει άλλα. Έχει περισσέψει ένα σταυρό. Συνήθως λέει ποιος είναι αυτός, Χειμώνας, τον βάζουν. Είναι καλό να είσαι τελευταίος, πιστέψτε με. Ναι. Εντάξει, έχω παράδοση να πηγαίνω σε κόμματα που αντιμετωπίζουν προβλήματα, γιατί και στο Πασόκ όταν πήγα το 12 δεν ήταν στα καλύτερά του. Αλλά γενικά πάντα με ενδιαφέρει να βρίσκομαι σε κόμματα που με εκφράζουν. Που λένε είναι αυτό ζωντανό που πιστεύω το ποτάμι. Και εγώ αυτό θέλω να μάθω. Το ποτάμι είναι ζωντανό, απλώς πρέπει να μεγαλώσει. Ότι υπάρχει ένας πολύ δυνατός πυρήνας. Είναι κάτι που το διαπίστωσα και από κοντά στο συνέδριο. Είδα που έγινε πριν από μερικούς μήνες, είδα πολλούς νέους ανθρώπους, ανθρώπους που απήχαν πολύ από την ξύλινη γλώσσα που ακούμε στα παραδοσιακά κόμματα. Δυστυχώς όμως ζούμε σε μια εποχή πολύ μεγάλης πόλωσης. Έχουμε από τη μια μεριά το ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη μεριά τη Νέα Δημοκρατία και κάποιους που προσκολούνται από τη, ή με τον έναν ή με τον άλλον. Το ποτάμι όμως σκοπεύει να κάνει τη δική του, να έχει τη δική του αυτόνομη πορεία και να έχει μια φωνή η οποία θα διαφέρει λίγο έως πολύ από αυτά που ακούγονται στον πολιτικό στίβο και που θα λέει κάποια πράγματα που ίσως είναι δυσάρεστα, αλλά είναι αλήθεια. Στέφανε, τι λες να βάλουμε πρώτα στην ατζέντα? Πάντως τώρα, κύριε Χειμωνά, αν δεν γίνει στις ευρωεκλογές, πού θα γίνει? Δηλαδή, είναι η μόνη γιατί να μην γίνει στις ευρωεκλογές. Ναι, δεν θα έχει τόσο πόλες. Προφανώς τα πράγματα είναι καλύτερα. Αλλά πιστεύω είναι διπλό το στοίχημα για μας. Δεν είναι μόνο να πάμε καλά στις ευρωεκλογές, αλλά είναι ότι αν ο κόσμος δει, γιατί ξέρετε, ο Έλληνας πάει με τους νικητές. Σου λέει ότι ένα κόμμα που δεν έχει δυναμική, το πιστεύω, το γουστάρω, δεν θα το ψηφίσω, θα πάει χαμένη ψήφος. Αν λοιπόν το ποτάμι καταφέρει να δείξει μια δυναμική σε αυτές τις εκλογές, θα είναι μια μεγάλη επιτυχία σε σχέση και με τις εκλογές που θα ακολουθήσουν. Θα κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου και θα υπάρξει μια επιστροφή ψηφοφόρων. Τώρα θέλω να πάω στον κύριο Κυμπουρόπουλο, να βάλω το θέμα που ο ίδιος έβαλε ως πρωταρχικό και κυρίαρχο για την μεθαυριανή παρουσία του, εάν και εφόσον στην Ευρωβουλή. Αλήθεια, λύστε μου την απορία. Δεν είναι μια φτωχή χώρα η Ελλάδα? Έχει υποδομές σήμερα που είναι αντάξεις μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας. Γιατί στο κομμάτι της αναπηρίας η Ελλάδα είναι τόσο διαφορετική από άλλες κεντροευρωπαϊκές και βορειοευρωπαϊκές χώρες? Όπως ότι καταγγέλλονται και για να πάρει ο like ο άλλος, δηλαδή μια φωτογραφία με κάποιον που έχει παρκάρει πάνω στη ράμπα, θα πάρει πάρα πολλά like από τον κόσμο. Λέει, πολλοί κόσμος το βλέπει και έτσι. Δεν πολύ ενδιαφέρει στην πραγματικότητα. Υπάρχει μια υποκρισία στην ιστορία. Έχει όμως σημασία ότι συζητιέται. Συζητιέται. Παλιά δεν μπορούσε να συζητηθεί, αλλά σημασία έχει ουσιαστικά να σε ενδιαφέρει και νομίζω ότι ισχύει. Δηλαδή δεν φταίει όλα το κράτος. Φταίμε εμείς πολίτες πρώτα απ' όλα. Δηλαδή εμείς φταίμε που βάζουμε τα, πώς τα λένε, τραπεζοκαθίσματα, πώς τα λένε όλα αυτά, που παρκάρουμε σε θέσεις αναπήρων, που παρκάρουμε πάνω στο πεζοδρόμιο. Από εκεί ξεκινά νομίζω όλα. Δηλαδή ένα κράτος δεν μπορεί να είναι ένας υπέροχος λαός τέλειος και το κράτος να έχει θέμα. Mm-hmm. Αυτό ξεκινά από πιο χαμηλά νομίζω. Νομίζω συμφωνούμε. Τώρα, αφού μιλάμε για το λαό, υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι ταμπού στην Ελλάδα. Δηλαδή το γεγονός, και δεν το έχει λύσει κανείς, ένας γόρδιος δεσμός, το γεγονός ότι μπορούν 50 άνθρωποι να αποκλείσουν όλη την Αθήνα και να γίνει ένα πανδαιμόνιο. Και 30 ακόμη, δεν χρειάζονται καν 50. 30 άνθρωποι αν απλώσουν ένα πανό στο Σύνταγμα, έχει κλείσει όλη η Αθήνα. Έχουν προσπαθήσει πολλοί και δήμαρχοι και υπουργοί δημόσιας τάξης και υπουργοί εσωτερικών να λύσουν το γόρδιο δεσμό, το θυμάμαι από δεκαετία το 90 ακόμη. Κανείς δεν τα κατάφερε. Πείτε μου, σας παρακαλώ, εσείς, αν μεθαύριο ήσασταν ευρωβουλευτής, πώς το διαχειρίζεστε αυτό το θέμα? Με το ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε αυτό, γιατί οι διαμαρτυρίες μειώθηκαν πάρα πολύ από το βίντεο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έμενα στο Κολωνάκι, τώρα μετακόμισα στην Κυψέλη. Παλιά το κέντρο της Αθήνας ήταν κλειστό τρεις φορές τη μέρα. 460 με 480 διαδηλώσεις. Τόσο, ναι, το περίπου τόσο. Εντάξει, το Πάσχα δεν γίνονται διαδηλώσεις, αλλά αν το πάρει κανείς καθημερινές, τόσο είναι περίπου. Με το ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε αυτό, πρέπει να το πούμε. Νομίζω ότι υπάρχει ένας σχετικός νόμος. Προφανώς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιορίσουμε τον κόσμο από το να διαδηλώνει. Αυτό είναι κάτι δημοκρατικό, έτσι. Και πρέπει να γίνει. Ο κόσμος να αντιδρά. Αλλά όντως, όταν ο κόσμος μπορεί να περιοριστεί στο πεζοδρόμιο, αυτό πρέπει να γίνεται. Και νομίζω ότι υπάρχει και σχετικός νόμος γι' αυτό. Γιατί στη τελική ανάλυση, εγώ έχω να πω κάτι. Είμαι εγώ στο αυτοκίνητο, στο λεωφορείο και γίνεται μια διαδήλωση και κλείνει ο δρόμος από 20 άτομα και 30. Βλέπω εγώ ποιοι είναι. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι αντιπαθείς. Ναι. Ενώ αν εγώ περάσω, θα τους σκεφτώ και διαφορετικά. Θα ψάξω να βρω ποια είναι τα αιτήματά τους. Να σας πω πώς αποτυπώνεται αυτός ο παραλογισμός εν της πράγμασης.
Εάν κάνετε στο σπίτι σας του Αγίου Αθανασίου ένα τεράστιο πάρτι και φωνάξετε 50 φίλους και το κάψετε, θα έρθει κάποια στιγμή η αστυνομία, θα σας χτυπήσει το κουδούνι, θα πει διατάραξη κοινής ηχείας. Δεύτερη κλίση σημαίνει αυτόφορο. Αν δεν σταματήσετε, θα έρθει μετά από μια ώρα η αστυνομία και θα σας οδηγήσει όλους για να πάτε το πρωί να δικαστείτε στο αυτόφορο. Έτσι λέει ο νόμος, γιατί θα έχουν οι γείτονες ξεσηκωθεί, θα έχουν πιέσει. Εάν αυτή η παρέα το πρωί φύγει, η ίδια παρέα, η οποία υποχρεώθηκε από την αστυνομία και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη να πάει να κλείσει το κέντρο της Αθήνας, θα έρθουν οι αστυνομικοί, θα σας χτυπήσουν την πλάτη, θα σας πούνε παιδιά, σας παρακαλούμε. Αν μπορείτε, μην το καθυστερήσετε, μην δημιουργήσουμε πρόβλημα. Δεν θα σας πειράξει κανείς όμως. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Ένα άλλο παράδοξο που μου έχει τύχει παλιά πριν. Δεν ξέρω. Μια εποχή. Αν μπορώ να ολοκληρώσω. Ναι, ναι, ναι. Μια εποχή κάθε Σάββατο γινόταν ένα αντιρατσιστικό, μια αντιρατσιστική διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, νομίζω μπροστά στα Προπύλαια. Κύκλαν το δρόμο. Εγώ ήμουν στο λεωφορείο, πήγαινα, αγωνιζόμουν σε μια ομάδα στο πινκ πονγκ στην 3η Σεπτεμβρίου και μας κατεβάζουν όλους από το λεωφορείο γιατί έχει κλείσει ο δρόμος. Όλο το λεωφορείο ήταν γεμάτο μετανάστες βέβαια, γιατί ο Έλληνας θα σνομπάρει τα λεωφορεία, προτιμάει μετρό, τάξη μπιτ, θεωρεί λίγο κάπως. Ήταν όλο μετανάστες. Και οι μετανάστες δεν μπορούσαν να πάνε στη δουλειά τους, γιατί 50 άνθρωποι υποστήριζαν ότι μάχονται τον ρατσισμό, είχαν κλείσει το δρόμο τους. Αυτό νομίζω είναι το παράδοξο. Κύριε Χειμωνά, να δούμε λιγάκι πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ποτάμι. Γιατί το λέω, γιατί φαίνεται. Ο κύριος Κυμπουρόπουλος δίπλα σας θα μπορούσε να το επιβεβαιώσει, υποθέτω ότι η διάθεση της Νέας Δημοκρατίας είναι, καθώς φαίνεται ότι δεν έχει να λαμβάνει τίποτα από τα δεξιά της, να επεκταθεί όσο μπορεί προς το κέντρο, προς τον φιλελεύθερο χώρο, ενδεχομένως στις παρυφές της σοσιαλδημοκρατίας. Είναι ακριβώς ο χώρος που είναι τοποθετημένο το ποτάμι. Και αναρωτιέμαι αυτό το κύμα, γιατί υπάρχει ένα κύμα σήμερα το οποίο κάποιοι το λένε αντισύριζα, το εκφράζει ας πούμε σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να σταθεί σε αυτό το κύμα μπροστά το ποτάμι? Νομίζω ότι το ποτάμι μπορεί να σταθεί, γιατί εγώ διαφωνώ μαζί σας, σας το είπα και στο ραδιόφωνο. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει ακριβώς το ανάποδο. Προσπαθεί να κινηθεί προς τα δεξιά. Έχει μπει σε μια λογική ότι πρέπει να πάρουμε ό,τι βρίσκεται ανάμεσα σε εμάς και στη Χρυσή Αυγή. Αν μπορούμε να πάρουμε και μερικούς χρυσαυγίτες, καλή είναι, ευπρόσδεκτη. Θεωρεί ότι με κάποιες κινήσεις, όπως είναι ο φίλος μου ο Πέτρος Στατσόπουλος, όπως είναι ο Αντώνης Πανούρης και κάποιοι άλλοι, ότι έχει τελειώσει το θέμα του κέντρου και το θέμα τι θα πάρει από τα δεξιά. Δεν βλέπω καμία διάθεση από το συγκεκριμένο κόμμα να ενδιαφερθεί για τον κόσμο που βρίσκεται στο κέντρο και κυρίως στο κέντρο αριστερό χώρο. Και δεν βλέπω γιατί ένας άνθρωπος που ανήκει εκεί θα ψήφιζε τη Νέα Δημοκρατία. Απ' την άλλη, έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος για χρόνια μας έλεγε ότι είναι ριζοσπαστική αριστερά, επανάσταση, το ευρώ δεν εφετύχει κτλ. Δεν του βγήκε όλη αυτή η ιστορία και ακριβώς επειδή είδε ότι δεν καλύπτει κάποιος το χώρο αυτό, το ποτάμι δεν έχει πολύ μεγάλη δύναμη, σου λέει να επεκταθώ προς τα εκεί. Με τις γέφυρες, με όλες αυτές τις μεταγραφές που έχει αρχίσει να κάνει, ναι, από το Κινάλ. Το δε Κινάλ απευθύνεται σε άτομα μεγάλης ηλικίας, αποδείχθηκε το Σαββατοκύριακο. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί φύγατε από το κίνημα αλλαγής, από το Πασόκ τέλος πάντων? Από το Πασόκ, γιατί κίνημα αλλαγής δεν ήμουν ποτέ. Όπως είπα, θέλω να είμαι σε ένα κόμμα που να με εκφράζει. Πήγα το 12. Τι άλλαξε με το Πασόκ, το πριν και το νυν? Το 12, όταν πήγα στο Πασόκ, το Πασόκ ήταν ένα πολύ γενναίο κόμμα που θυσιαζόταν στην κυριολεξία για να κρατήσει τη χώρα στο ευρώ. Αδιαφορώντας για το πολιτικό κόστος, είχε αποφασίσει να κάνει 5 πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Έκανε και λάθη, αλλά μπήκε μπροστά και τα έκανε. Και έφτασε από τα 43 στο 5. Από το 16-17 και μετά, με τη μετάλλαξη πλέον αρχικά τη Δημοκρατική Συμπαράταξη μετά του Κινάλ, είδαμε μια αναθεωρητική λογική. Ακούγαμε εκφράσεις του στήλου ότι το Πασόκ πρέπει να επιστρέψει στις ρίζες του, δηλαδή είχε φύγει από τις ρίζες του την περίοδο 10-15. Ακούγαμε μια ρητορική που θύμιζε πάρα πολύ τη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ. Πλέον το Κινάλ έχει φτάσει σε σημείο να βγάζει ανακοινώσεις για τον Τζορτζ Σόρος, έχει φτάσει σε σημείο να μιλάει για νεοφιλελευθερισμό που θέλει να καταπιεί την Ελλάδα, για τη Μέρκελ που φτωχοποίησε την Ελλάδα το 2010 κτλ. Δεν μπορούσα εγώ να είμαι σε ένα τέτοιο κόμμα. Δεν με εξέφραζε. Και οι εικόνες που είδα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι φίλοι μου, τους ξέρω καλή σχέση μαζί, αλλά το σύνολο που είδαν, αν όλοι εξασιασμένοι να τραγουδάνε τον ήλιο, να χρησιμοποιούν όλη μια ξύλινη γλώσσα, να μην υπάρχει καμία αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει σημαίνει αντιπολίτευση του Κινάλ. Υπάρχει μια γραμμή, είναι πιο γραμμή και από το κουκουέ. Δεν μπορούσα εγώ να είμαι σε ένα τέτοιο κόμμα. Επέλεξα το ποτάμι, επειδή το ποτάμι έκανε και αυτό κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανε το Πασόκ. Πήρε κάποιες θέσεις αδιαφορώντας για το πολιτικό κόστος, όπως ήταν ο νόμος για την Ιθαγένεια, όπως ήταν ο νόμος για το ομόφυλα ζευγάρια, όπως ήταν το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Ήξερε ότι θα χάσει ψηφοφόρους, αλλά το έκανε. Εμένα μου αρέσει να βρίσκομαι σε τέτοια κόμματα. Το γεγονός ότι κάποιοι λένε ότι έτεινε χείρα βοηθείας
την πιο κρίσιμη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ για να επιβιώσει με τη συμφωνία των Πρεσπών. Κοιτάξτε, όταν υπάρχει μια διεθνή συμφωνία. Αν δεν είχε υπερψηφίσει, θα υπήρχε ένα πολιτικό πρόβλημα μεγάλο. Καλά, με ο Τσίπρας πάντα βρίσκει άκρες, κουσά στραβά κάπου θα έπαιρνα από εδώ που θα είναι, αλλά καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Όταν υπάρχει μια συμφωνία που είναι ιστορική, και δεν έχει σημασία αν είμαστε υπέρ ή κατά, η συμφωνία είναι σαφώς ιστορική. Η πορεία θα δείξει αν ήταν καλή ή όχι. Εγώ προφανώς όπως και το ποτάμι θεωρούμε ότι ήταν καλή. Εκεί θα βάλει το εθνικό συμφέρον μπροστά. Δεν θα μπει στη λογική πότε μας συμφέρει να γίνουν εκλογές. Αν είναι καλό να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Αν είναι καλό να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε τρεις μήνες. Αυτό είναι κάτι που θα μείνει. Το αν ο ΣΥΡΙΖΑ χάσει τις εκλογές τον Μάιο ή τον Οκτώβριο, το θυμάται κανείς σε μερικά χρόνια. Ναι.